Πάμε στη Μυτιλίνη να αναφερθούμε σε πολύ σημαντικά ευρήματα που αφορούν απολιθωμένα οστά ζώων 2 εκατομμυρίων χρόνων. Νέα ευρήματα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, ηλικίας λοιπόν 2 εκατομμυρίων ετών, και δείχνουν μία ποικιλία πανίδας αποτελούμενη από πολύ μεγάλα θηλαστικά όπως άλογα, βοηδή, ελάφια, αντιλόπες και σαρκοφάγα ζώα. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Πάμε στη Μυτιλίνη. Είναι χαρά που φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ζούριο, είναι διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και καθηγητής βέβαια του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Μία πολύ σημαντική έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2019, σωστά? Ακριβώς. Ξεκίνησε το 2019, αλλά όπως καταλαβαίνετε, λόγω της πανδημίας είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα τα σημαντικά ευρήματα να προκύψουν τη φετινή χρονιά, ναι, και κυρίως το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο, όπου είχαμε τα περισσότερα ευρήματα, τα οποία ανακοινώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, μια και είναι η πρώτη φορά που στο ανατολικό κομμάτι της Λέσβου έχουμε τέτοιου είδους παλαιοντολογικά ευρήματα. Ευρήματα που έχουν ως επίκεντρο, κύριε καθηγητά, να ταξιδικεύσουμε λίγο. Τα ζώα αυτά βρέθηκαν σε κάποια στρώματα, πολλά οστά μαζί, τα οποία όπως είπατε και εσείς προέρχονται από μια ποικιλία ζώων. Ναι. Έχουμε άλογα, έχουμε βοηδή, έχουμε ελάφια, έχουμε αντιλόπες, έχουμε πολλά σαρκοφάγα και κάτι το οποίο είναι σχετικά ιδιαίτερο για τον ελληνικό χώρο, μια και δεν έχουμε βρει σε πολλές θέσεις αντίστοιχα ευρήματα. Ναι. Έχουμε πολλά λαγόμορφα με κρανία, με πλήρη οδοντοστοιχεία, έτσι ώστε να μπορούμε με αυτό το πλούσιο υλικό να μιλήσουμε γενικότερα για την πανίδα που υπήρχε στην Λέσβο πριν από 1,5 με 2 εκατομμύρια χρόνια. Είναι η περίοδος που, όπως γνωρίζουμε, το νησί συνδεόταν με την γειτονική μικρασιατική ακτή, ναι, μέσα από χερσαίους διαδρόμους, από τους οποίους μπορούσαν τα ζώα αυτά να περάσουν στην Λέσβο. Και με τον τρόπο αυτό και με τα ευρήματα αυτά τεκμηριώνουμε μια ιστορία, την ιστορία ουσιαστικά της εξέλιξης του Ανατολικού Αιγαίου και, ναι, ειδικότερα της Λέσβου, καθώς μας συνδέει από την περιοχή της Αιγιείδας, της ενιαίας χέρσου που καταλάμβανε ολόκληρο το χώρο του Αιγαίου και το οποίο σταδιακά καταβυθίστηκε και στη συνέχεια δημιουργήθηκε σιγά σιγά το ελληνικό αρχιπέλαγος. Οπότε έχουμε τεκμηρίωση και επαλήθευση δεδομένων και συμπερασμάτων που είχε στην κατοχή της η επιστημονική κοινότητα και κατά κάποιο τρόπο επαληθεύει δεδομένα και συμπεράσματα και έρευνες. Είναι η πρώτη φορά όμως που έχουμε, ναι, αυτά τα τεκμήρια, ναι, για αυτή την χρονική περίοδο και μάλιστα τόσο πλούσιο υλικό, γιατί μιλάμε για περισσότερα από 500 ευρήματα και αρκετές εκατοντάδες θραύσματα από οστά, τα οποία μελετώνται αυτή την περίοδο, ναι, απολιθωμάτων, και στη συνέχεια θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του οικοσυστήματος που υπήρχε στην Λέσβο και στο Ανατολικό Αιγαίο πριν από 1,5 με 2 εκατομμύρια χρόνια. Το επόμενο στάδιο και αν ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω έρευνα. Αναμφισβήτητα ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω έρευνα. Όπως ίσως γνωρίζετε, το μουσείο μας επικεντρώνεται στο δυτικό κομμάτι του, βέβαια, μουσείου που βρίσκεται και το περίφημο απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Για μας είναι πολύ σημαντικό, αφού έχουμε χαρτογραφήσει ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον στο Αιγαίο πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια χάρη στο απολιθωμένο δάσος και τα πολλά φυτικά και ζωικά απολιθώματα που έχουν βρεθεί για εκείνη την περίοδο, να δούμε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση, πώς εξελίχθηκαν τα οικοσυστήματα και πώς φτάσαμε στο σήμερα μέσα από διαδοχικές μεταβολές οι οποίες υπήρχαν και κλιματικές μεταβολές και πόσο αυτές επηρέασαν τα οικοσυστήματα στη διάρκεια των χρόνων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μας προσθέτουν μια καινούργια εικόνα που για πρώτη φορά έρχεται στο φως, ναι, και βέβαια θα ενταθούν οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της θέσης την οποία μέχρι στιγμής έχουμε ερευνήσει, έτσι ώστε να βρούμε και πρόσθετα τεκμήρια. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε τέτοια τεκμήρια, γιατί
Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που φτάσαμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όμως αυτό είναι ενδεικτικό ότι στην ευρύτερη περιοχή μας περιμένουν άλλες εκπλήξεις και θα εντείνουμε την προσπάθειά μας τα επόμενα χρόνια, ναι, ξεκινώντας από το 22 φυσικά, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των οικοσυστημάτων στην ανατολική πλευρά της Λέσβου, που προσθέτουν, όπως σας είπα, πολλά καινούρια τεκμήρια της γεωιστορικής εξέλιξης περιοχής. Μάλιστα. Φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, στόχος είναι και η δημοσίευση των συγκεκριμένων συμπερασμάτων σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά και σε μέσα. Αναμφισβήτητα, ήδη υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Η μελέτη του υλικού συνεχίζεται, ναι, και ελπίζουμε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 να έχουμε τη δυνατότητα μιας μεγάλης δημοσίευσης γύρω από αυτά τα ευρήματα, έτσι ώστε και η διεθνής επιστημονική κοινότητα να πληροφορηθεί για τα ευρήματα αυτά. Βλέπετε ότι συνεχώς έχουμε καινούργιες ανακαλύψεις σε όλο το Αιγαίο και στην Κρήτη και στα υπόλοιπα, ναι, νησιά, αλλά για μας είναι σημαντικό ότι και η Λέσβο συμμετέχει σε αυτή την συνεχή παρουσία καινούργιων τεκμηρίων, τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη γεωιστορική εξέλιξη του ελληνικού χώρου. Η έρευνα των συγκεκριμένων απολιθωμάτων 2 εκατομμυρίων χρόνων είναι εύκολη? Προφανώς δεν είναι αρκετά εύκολη, ωστόσο έχουμε το επιστημονικό προσωπικό, συνεργαζόμαστε με άλλα αντίστοιχα ιδρύματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Έχουμε επίσης πολύ καλή συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, αλλά και με άλλους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η μελέτη και η δημοσίευση αυτού του υλικού, καθώς, όπως σας είπα, προσθέτει καινούργια σελίδα για τη φυσική ιστορία τουλάχιστον της Λέσβου. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμονή πολύ σημαντικών συμπερασμάτων, με την ολοκλήρωση βέβαια της συγκεκριμένης διαδικασίας και των ερευνών που πραγματοποιούνται στη Μυτιλήνη. Λοιπόν,